είσοδος είναι ίσα ίσα 20 πόντους. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να περάσουν. Και να θέλουν μαμάδες με καροτσάκια, παιδάκια, ηλικιωμένοι άνθρωποι. Μέσα σε σύννεφα σκόνη, σε έντονη χορύπανση και παγίδες στο οδόστρωμα, λόγω των εργασιών ανάπλασης στο κέντρο, προσπαθούν να κρατήσουν ανοιχτά τα καταστήματά τους οι έμποροι της οδού 1821 στο Ηράκλειο. Όπως υποστηρίζουν, δεν έφτανε η βουτιά στην αγοραστική κίνηση, τώρα προκύπτει και ο κίνδυνος να περάσουν τη μεγάλη εβδομάδα με άδεια ταμεία. Υπάρχει μεγάλη όχληση, υπάρχει πάρα πολύ σκόνη, δεν θα μπορεί ο κόσμος να κατέβει να ψωνίσει. Και εμάς είναι, όπως καταλαβαίνετε, οι μέρες αυτές που περιμένουμε να δουλέψουμε. Τα καταστήματα σε αυτό το δρόμο είναι τουλάχιστον 50% κάτω από οποιοδήποτε άλλο δρόμο στο Ηράκλειο. Αυτό που ζητάμε είναι τουλάχιστον να μην γίνονται πεζοδρόμια τη μεγάλη εβδομάδα, γιατί όταν γίνεται το πεζοδρόμιο μπροστά από το μαγαζί, πρέπει κάποια μέρα τη μεγάλη εβδομάδα να είναι το μαγαζί κλειστά. Σύμφωνα με τους καταστηματάρχες, τα έργα μπορεί να αποτελούν αναγκαίο κακό για να ολοκληρωθεί το μεγαλόπνοο σχέδιο ανάπλασης, αλλά έχοντας περάσει από 1000 κύματα μετά την πανδημία και το κύμα ακρίβειας, τώρα περιμένουν πώς και πώς να δουλέψουν τις γιορτές. Ζητούν λοιπόν να παγώσουν τα έργα, αφού όπως υποστηρίζουν, προβλέπεται ρήτρα στη σύμβαση με την οποία τα έργα μπορούν να διακοπούν προσωρινά σε περιόδους αυξημένης εμπορικής κίνησης. Έστω τη μεγαλοβδομάδα, επειδή έχουμε περάσει πολύ δύσκολους καιρούς, τη μεγαλοβδομάδα που είναι 4 μέρες καθαρά εργάσιμες για τους εργολάβους και τους μαστόρους, να σταματήσουν τα έργα. Δεν έχω πρόσβαση καθόλου στο μαγαζί. Υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορούν να αφαιρεθούν, να καθαριστούν, για να μπορεί ο κόσμος να κάνει τη δουλειά του και εγώ τη δικιά μου. Ενώ προειδοποιούν ότι οι παγίδες έχουν οδηγήσει ήδη σε ατυχήματα πεζών. Όλοι οι άνθρωποι θέλουν αυτές τις μέρες να ψωνίσουν. Έχουν γίνει πάρα πολλά ατυχήματα. Ακόμη και χτες χτύπησε κάποιος ηλικιωμένος κύριος και ήρθε το ασθενοφόρο και τον πήρε. Τα παράπονα των καταστηματαρχών άκουσε από κοντά ο αντιδήμαρχος τεχνικών έργων, με τη Δημοτική Αρχή να προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε ασφικτικές προθεσμίες και τους εμπόρους που πιέζουν για λύση. Καταλαβαίνω την αγωνία των καταστηματαρχών. Τέτοιες γιορτινές μέρες δουλεύουν περισσότερο. Η αγωνία η δική μας από την άλλη πλευρά είναι να τελειώνουμε επιτέλους με αυτό το έργο για να έχουμε ένα καθαρό μέτωπο όπως το έχουμε υποσχεθεί. Με την έναρξη της τουριστικής περίοδου, αν αυτή θεωρήσουμε ότι τον Ιούνιο είναι πιο έντονη. Οι έμποροι ζητούν κατανόηση για να μην χαθεί και αυτή η εορταστική περίοδος.